όλα, ό,τι θέλει. Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι. Από ό,τι καταλαβαίνετε, η συζήτηση συνεχίζεται και στα διαλύματα. Λογικό είναι, αλλά εγώ θα πάω στα δικά σας μηνύματα που είναι πολλά και σήμερα και μάλιστα από όλη την Ελλάδα. Η κυρία Μαρία από τη Μυτιλίνη. Επιτέλους, κάποια στιγμή πρέπει να υπάρχουν τροποποιήσεις στη δημοσιογραφία και γενικότερα στον χώρο των μέσων ενημέρωσης. Ο κύριος Βασίλης από την Αργολίδα. Η κυρία Βασιλεία, συγγνώμη. Ο λαός ανεβάζει τις κυβερνήσεις, ο λαός τις κατεβάζει. Ο κύριος Λάσης από την Παλίνη. Ο χώρος των μέσων ενημέρωσης χρειάζεται ραγδαίες αλλαγές. Ο κύριος Αριστίδης από το Γαλάτσι. Η πολιτική πληρώνει κανονικά τους φόρους. Και αυτό είναι ενδιαφέρον. Ο κύριος Βαγγέλης επίσης από το Γαλάτσι. Πώς επιλέγονται τα έργα που χρηματοδοτούνται από τα ευρωπαϊκά ταμεία. Δεν ξέρω πώς κάνουν αυτούς τους συνειρμούς όταν συζητάμε για τα μέσα ενημέρωσης, αλλά έχει ενδιαφέρον. Ο κύριος Βασίλης από τα Πατήσια ρωτάει: ο Σταύρος Θεοδωράκης θα βάλει υποψηφιότητα για αρχηγός της Δημοκρατικής Συμπαράταξης. Εκεί φτάσαμε. Έτσι έχει πει. Έτσι. Ότι θα βάλει. Γιατί να μην βάλει ο άνθρωπος. Και η κυρία Ιωάννα από τη Φιλαδέλφεια. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Είναι ένα κόμμα που είναι στη Βουλή. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Έχει σχέση με το χώρο αυτό. Το τι έχει σχέση με ποιον έχει γίνει τόσο σκυλός στην ελληνική πολιτική ζωή που άσε να το κρίνουν οι πολίτες όποτε καλούνται να πούν την άποψή τους. Γιατί. Να με την απαξίωση που έχουμε οι δημοσιογράφοι, δεν ξέρω αν είμαστε και κατάλληλοι. Μόνο ως μικροπολιτικά πρόσωπα μπορούμε να μιλάμε, κατά τη γνώμη μου. Διότι τι θα πει ποιος έχει σχέση. Σου θυμίζω ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου, αν όπως ακούστηκε προηγουμένως, είχε στίγμα συγκεκριμένο η περίοδος εκείνη, μετά έγιναν 2-3 μεταξελίξεις και του Πασόκ επί Ανδρέα και πολύ περισσότερο μετά Ανδρέα. Όταν έκανε τη δική του Δημοκρατική Συμπαράταξη, θυμάσαι, είχε φύγει ο Αρσένης και είχε κάνει συγχωρεμένος και είχε κάνει κόμμα. Ο Αρσένης, ο Γεράσιμος, θυμάσαι. Μετά λοιπόν, όχι μόνο για να φέρει τον Γεράσιμο πίσω, έφτιαξε μια Δημοκρατική Συμπαράταξη ο Ανδρέας Παπανδρέου, η οποία συνεργάστηκε με τον Πασόκ και στην οποία ήταν ο Αρσένης, ο Μπούτος της δεξιάς, ο Γλέζος, ο καπετάν Νικηφόρος και διάφοροι κεντρώοι δεξί και λοιπά, διότι θέλησε να μπολιάσει καθώς έβλεπε την εξέλιξη, έλεγε τότε στους πολιτικούς συντάκτες το 86 προς 87 που φαινόταν ότι έπεφτε το ένα κάστρο του διπολισμού στον κόσμο, δηλαδή η Σοβιετική Ένωση, και επειδή η Ελλάδα και επί Ανδρέα και λίγο και επί δεξιάς πήγαινε να βρει το μεσαίο δρόμο και με κάτι κίνηση των 7 θυμάς κλπ. Έλεγε, παιδιά, τελειώσαμε. Στους πολιτικούς συντάκτες, τους σοβαρούς που έβλεπε, παιδιά, τελειώσαμε. Διότι για να μπορέσεις να βρεις το μεσαίο δρόμο και στη ζωή και στην πολιτική, πρέπει να υπάρχουν οι δύο πόλοι. Όταν ο ένας πόλος φύγει, και εννοούσε την Σοβιετική Ένωση που κατερέ, με τον άλλο πού να πας στη μέση. Ένας είναι. Άρα η Ευρώπη έλεγε, και αυτά έχουν μείνει. Γίνεται ένα διευθυντήριο που θέλει να καταργήσει τα εθνικά κράτη και να διευθύνουν οι τράπεζες τα πάντα και οι εθνικές κυβερνήσεις ένα για τα πανήρια και ο κόσμος γίνεται πια μονοπολικός. Τώρα εξελίσσονται κάπως διαφορετικά τα πράγματα. Γι' αυτό σου λέω, μην ψάχνουμε να βρούμε ποιος αξίζει και ποιος δεν αξίζει να μπει σε όποιο κόμμα. Η οικογένεια Μητσοτάκη. Άκου, αδερφέ, η οικογένεια Μητσοτάκη μια κεντρώα οικογένεια ήταν και ηγείται τη δεξιά. Μέσα εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω. Ο κύριος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης είχε πει όταν είχε γίνει πρωθυπουργός προς τους αστυνομικούς, εσείς είσαστε το κράτος. Καλά, εντάξει. Δεν καταλαβαίνω. Άλλο οι προσωπικές απόψεις και άλλο η πολιτική. Λέω λοιπόν ότι η οικογένεια Μητσοτάκη που είναι κεντροφερμένη ηγείται της δεξιάς. Και επί Κωνσταντίνου και επί Κυριάκου τώρα. Και ο λίγο νεβιν τώρα. Κεντροφερμένη. Κεντροφερμένη είναι η άποψή σου, δεν είναι έτσι. Λέω κεντρώοι άνθρωποι ήταν παλιά, ρε παιδί. Μιλάει για αποστασία, μιλάει για διάφορα. Ναι, παιδί μου, εντάξει, αλλά πριν την αποστασία στο κέντρο ήταν. Πού ήταν. Εντάξει τώρα. Γιατί? Άμα θα κάνουμε αυτή τη κουβέντα τώρα. Ωραία, μην την κάνουμε. Μην την κάνουμε. Λέω, μην είμαστε τόσο εύκολοι. Μην είμαστε. Δεν θέλω να σταθώ στο Μητσοτάκη. Λέω ότι μην είμαστε τόσο εύκολοι να πούμε ποιο αξίζει και ποιο δεν αξίζει. Λέμε, ο Καμίνης είναι κεντροδεξιό. Ο Θοδωράκης πέρασε απ' έξω και μπήκε. Αυτά θα φανούν στην πράξη και θα τα πει και ο κόσμος. Δημοσιογράφοι, άλλο το ρεπορτάζ και άλλο να λέω την άποψή μου. Η άποψή μου μπορεί να είναι σωστή, μπορεί και να μην είναι. Το ρεπορτάζ είναι ένα κόμμα που είναι στη Βουλή,
θέλει να συνεργαστεί με ένα άλλο κόμμα που είναι στη Βουλή για να κάνουν ένα μπουλκουμέ, όπως τα λέμε στο περιστέρι. Κάτσε να δούμε. Λοιπόν, η κυρία Ιωάννα από τη Φιλαδέλφια λέει: δεν αντέχουμε να πληρώνουμε συνέχεια φόρους. Θα αναγκαστούμε να φύγουμε από την Ελλάδα. Και ο κύριος Ανδρέας από τη Γερμανία καταλήγει ότι η κατάσταση στην Ελλάδα πάει από το κακό στο χειρότερο, από το ένα μνημόνιο στο άλλο. Λοιπόν. Πάμε στα οικονομικά, τίποτα. Πώς υπολογίζεται το ένφια, ρωτάει άλλο ακροατή. Δεν ξέρω αν το. Τι πακέτο υπάρχει, έχετε καινούριο. Στον ένφια. Όχι, γενικότερα. Τριαδής, πώς είναι. Ο ένφια είναι. Όχι, τον έφυγε γενικότερα. Επειδή είναι σημερινό 3,1 δισεκατομμύρια. Σήμερα βγήκανε τα. Ίσως στο τέλος του χρόνου. Βγήκανε τα εκαταριστικά τη πληρωμή του ένφια. Ο φόρος είναι προδιαγεγραμμένος και προσυμφωνημένος. Είναι πρόβλεψη 3,15 δισεκατομμύρια. Με στόχο, να εισπραχθεί το 2,65. Όχι, έτσι ήταν πάντα. Αυτό. Δηλαδή οι άλλοι δεν θα πληρώσουν μέχρι το 3. Ορίστε. Οι άλλοι δεν θα πληρώσουν. Όχι, έτσι κι αλλιώς είναι το σύνολο των διεκδικούμενων φόρων είναι αυτό, δηλαδή με βάση όλα τα υπάρχοντα ακίνητα είναι να πληρωθεί, αν πληρώναμε 3,15. Όλοι, θα εισέπρατε το κράτος 3,15, αλλά ο στόχος ο πραγματικός, ο εφικτός θα έλεγα. Ποτέ δεν επιτυχανόταν το 100%, αυτό σου λέει. Κάποιοι δεν πληρώνουν, κάποιοι δεν μπορούν. Αυτό δεν άλλαξε κάτι, δεν έχει αλλάξει κάτι δηλαδή σε σχέση με πέρυσι. Τώρα μεταξύ μας, για να είμαστε δίκαιοι, ναι μεν είναι βαρύς ο ένφια, απλά δεν έγινε τώρα. Δηλαδή συνεχίστηκε και πέρυσι, δεν ήταν και πρόπερσι. Πάντως δεν καταργήθηκε ούτε μειώθηκε. Δεν καταργήθηκε, βεβαίως και δεν καταργήθηκε. ΦΑΠ ήταν, έτη δε έγινε, ένφια έγινε, ένας φόρος επί των ακινήτων, γιατί έχουμε πολύ ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα. Υπάρχει, εγώ και πέφτουν επάνω στο ακίνητο και στο αυτοκίνητο. Εγώ δεν πάω να δικαιολογήσω. Όχι, όχι. Λέω γιατί. Ρε Δημητρή, παρεξηγείς. Λέω γιατί χτυπάνε το ακίνητο. Γιατί χτυπάνε το. Ρε Δημητρή, σε παρακαλώ τώρα. Λέω γιατί χτυπάνε το ακίνητο για να πάρουν λεφτά και δεν χτυπάνε τα ματογιάλια. Διότι πολλοί Έλληνες καλώς έχουν ακίνητα και χτυπάνε το ακίνητο. Σου λέει θα το χάσει, θα πληρώσει. Έχω διαφωνήσει με τις ενώσεις των ιδιοκτητών. Άλλο και από τότε που κάναμε μαζί με τον Σωτήρη το ρεπορτάζ στην αγορά, στο Υπουργείο Εμπορίου κτλ. Mm. Σήμερα οι ιδιοκτήτες βγάλανε μία ανακοίνωση που τα λέει όλα. Όποιος έχει μικροϊδιοκτησία, δεν σου μιλάω για κάποιον ο οποίος είναι εκμισθωτής, έχει πολυκατοικία και δεν βγάζει. Μιλάω για το Διάρη, για την Καρσονιέρα, για το. Λέει πληρώνουν λίτρα για να μην πάνε φυλακή και να κάνουν το σπίτι. Δηλαδή είναι τραγικό. Η επισήμανση μου ήταν άλλη, Δημήτρη, και σε παρακαλώ, έχεις οικονομικό μυαλό. Είναι. Γιατί ο φορομπήχτης, δηλαδή ο πολιτικός, διαλέγει να πάρει λεφτά από το ακίνητο, γιατί βρίσκει ότι έχει μεγαλύτερη σιγουριά να τα πάρει. Κινδυνεύει να χάσει όλο το σπίτι και πάει και πλήρωνε. Αυτό. Όχι μόνο αυτό. Αν σε απειλούσε με το να χάσει τα γυαλιά σου, τα χάνεις και τα πλήρωνες. Τελείωνε. Αυτό τι είναι παραπέρα. Εγώ λέω το εξής, ότι πρέπει κάποια στιγμή. Εγώ δεν μπορώ να υποστηρίξω ένα φόρο έτσι. Συνολικά, πόσο ο λογαριασμός μέχρι τέλος του χρόνου. Είναι, ο λογαριασμός είναι περίπου 11 δις. Όλων των φόρων. Όλων των φόρων, μέχρι τέλος του χρόνου. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια υστέρηση, υπήρξε στα τελευταία στοιχεία του, στο 7μηνο, στα έσοδα περί τα 650-660 εκατομμύρια ευρώ. Εγώ παρακολουθώντας τα, δεν θεωρώ ότι είναι καμπανάκι, για να μην γίνει μπέρδεμα, καμπανάκι για τα δημόσια ταμεία, έτσι, γιατί θα σας πω το εξής, ότι αυτή τη στιγμή με αυτή τη λέλαπα των κατασχέσεων που έχει επιπέσει πλέον η Γενική Γραμματεία Εσόδων και κατάσχει λογαριασμούς συντάξεις, μισθούς και συντάξεις, όλα αυτά, υπάρχει μία κατάχρηση υπερβολική από τις τράπεζες, παραβιάζουν τον νόμο, ενώ ο νόμος λέει ότι πρέπει έστω αυτά τα κατασχεμένα να αποδίδονται μέσα σε 3 μήνες από τη στιγμή που θα κατασχεθούν από μένα, από όλους μας, εν πάση περιπτώσει, οι τράπεζες τα χρησιμοποιούν πάνω από ένα χρόνο, δεν τα αποδίδουν. Και τους στόκους ποιος πληρώνει. Και τους στόκους τους πληρώνει ο φιλέτης. Διότι επιβαρύνονται με πανωτόκια. Οι τράπεζες παίρνουν, κατάσχουν τους μισθούς
τους παρακρατούν, και παραβιάζουν τους νόμους, ακόμα και τον νόμο. Ο πρόεδρος αρχής, γιατί έχει πειρατεί αμέσως. Γιατί μέσω τραπεζών κατάσχονται. Ναι, οι τράπεζες, ο νόμος που έχει ψηφιστεί προβλέπει ότι πρέπει μέσα σε ένα τρίμηνο να αποδοθούν. Αυτή τη στιγμή να αποδοθούν στο Υπουργείο. Για να γίνει μείωση ώστε να μην επιβαρύνεται. Αυτή τη στιγμή είναι πάνω περίπου από, ότι, από το ρεπορτάζ, μιας και συζητούσαμε για ρεπορτάζ, γιατί εμείς οι παλιότεροι κάτι κάνουμε ακόμα από ρεπορτάζ. Μου λέγανε λοιπόν ότι είναι περί το 1,1 δισεκατομμύρια από αυτά τα κατασχεμένα, τα οποία είναι από την αρχή του χρόνου και δεν έχουν αποδοθεί. Αυτά λοιπόν κάποια στιγμή θα τους πιέσει βεβαίως ο Πιτσιλής ή ο Τσακαλώτος για να τα πάρει, για Τσακαλώτος να γεμίσει. Τον βλέπω γιατί έχει πρόβλημα άνθρωπος. Ναι. Αυτό λοιπόν είναι ένα κομμάτι. Okay. Τώρα, από εκεί και πέρα... Το θέμα είναι, Σωτήρη μου, να μην γίνονται κατασκευές στην τοπολογία. Αυτό είναι. Το έχουμε ζήσει. Γίνονται όμως. Εκεί γίνονται. Πού γίνονται κατασκευές στον εφοπλιστή. Γίνονται. Πάει και πληρώνει το φόρο του. Και τώρα θα τεθεί και σε εφαρμογή η ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου θα γίνονται πληστηριασμοί. Απευθείας, για μία φασαρίες. Και όλα αυτά τα πράγματα είναι ζητήματα σοβαρότατα, τα οποία αν θέλει η κυβέρνηση να τα, να τα δει πραγματικά, πρέπει να σκύψει πάνω σε αυτά δύο. Μπορεί. Η γνώμη μου είναι. Τώρα, εγώ δεν μπορώ να το πω. Εγώ εκείνο που μπορώ να σας πω με τα βεβαιότητας είναι ότι η χώρα είναι σε κατάσταση χρεοκοπίας, εξακολουθεί να είναι, ότι είναι υπό την μέγενη και θα έλεγα τον αυστηρό έλεγχο της Τρόικας, για να μην αμφισβητούμε πράγματα. Έτσι. Και οποιαδήποτε απόφαση παίρνεται από την κυβέρνηση. Βεβαίως. Δηλαδή, συζητάμε για τον ένφια. Δυστυχώς. Η Τρόικα στον ένφια, διότι τον θεωρεί ένα φόρο ο οποίος αποδίδει, είναι ο μόνος φόρος ο οποίος καταγράφεται στα δημόσια έσοδα, αρνήθηκε σε όσες φορές, ακόμα και στη μείωσή του. Αρνήθηκε. Οτιδήποτε λοιπόν κάνει η κυβέρνηση, η όποια κυβέρνηση, γιατί δεν είναι η τωρινή, πρέπει να έχει την έγκριση της Τρόικας. Πρέπει να είμαστε σε κατάσταση χρεοκοπίας. Αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Το ζητούμενο για μας είναι, εάν εν πάση περιπτώσει είναι ακριβές και εφικτό. Πριν δεν είμαστε σε κατάσταση. Βεβαίως και είμαστε. Γιατί λέγανε μερικοί πολιτικοί μην πληρώνετε μονοπόλια. Βεβαίως και είμαστε σε κατάσταση. Γιατί Σωτήρη μου λέγανε αυτό, μην πληρώνετε έμφυα. Δεν θα σου απαντήσω εγώ. Δεν πάω σε ονόματα. Δεν θα σου απαντήσω εγώ. Απλά εγώ μου λες. Μιλάς για το κίνημα δεν πληρώνετε. Εγώ λοιπόν μιλώ για τους πάντες. Για αυτό το πράγμα το οποίο βιώνει η χώρα. Εάν η χώρα λοιπόν θέλει να βγει από αυτό το πράγμα, πρέπει να τελειώνει με τα μνημόνια. Εννοείς πρέπει να τα εφαρμόσει. Πρέπει να τελειώνει. Ναι, με όποιο τρόπο. Με όποιο με δύο τρόπους τελειώνεις. Κατά τη γνώμη ή δεν τα εφαρμόζεις και φεύγεις, ή τα εφαρμόζεις και φεύγεις. Ποιον εννοείς. Προφανώς αυτά που έχουν δείξει μέχρι τώρα όλες οι κυβερνήσεις και όλες οι καταστάσεις των επαϊόντων μας είναι ότι επιλέγουν τον δρόμο του εφαρμόζω για να φύγω. Μάλιστα. Και όχι του δεν εφαρμόζω για να φύγω. Λένε δεν εφαρμόζω και εφαρμόζω. Αυτό δεν κάνουν. Ο δρόμος έχει αποδειχτεί εφαρμόζω για να συνεχίσω να μένω. Εφαρμόζω και μένω. Εγώ δεν θα δώσω. Εγώ καταγράφω και βλέπω με τόσα χρόνια που παρακολουθώ αυτό το ρεπορτάζ, βλέπω ότι η κατάσταση είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Γιατί υπάρχει μία πραγματικότητα πια. Ότι έχει ένα τεράστιο δημόσιο χρέος, το οποίο είναι 320 τόσα δισεκατομμύρια, 326, το οποίο εάν δεν αντιμετωπιστεί με όποιο τρόπο, μπας περιπτώσει, δεν μπορεί να λειτουργήσει. Να βάλω μια διαφωνία εδώ. Και δεύτερο, κομμάτι, και κλείνω, είναι ότι μαζί με το δημόσιο χρέος έχεις ένα τεράστιο περίπου ιδιωτικό χρέος. Μάλιστα. Είναι 230 με 240 προσθήκη δισεκατομμύρια. Απλή. Εάν αυτό σκάσει που θα σκάσει αναπόφευκτα, είτε εντός είτε εκτός, η κατάσταση... Όλα αυτά που ακούμε ότι βγαίνουμε από αυτή τη ιστορία. Για τον Τσαλαπάτη και τον Σωτήρη, αλλά και για τους άλλους συναδέλφους στον βαθμό που ασχολούνται με τα οικονομικά, αν δεν κάνω λάθος, το πρόβλημα της χώρας είναι εν μέρη το μεγάλο χρέος. Μέγιστα χρέη έχουν και άλλες χώρες. Τα μεγαλύτερα προβλήματα της χώρας για τη χρεοκοπία της είναι τα ελλείμματα. Και η έλλειψη παραγωγής. Έχει μηδενιστεί το έλλειμμα, ρε Μακή. Όχι, όχι, δεν μιλάω για το έλλειμμα αυτό που λες εσύ τώρα. Το σύνολο των ελλειμμάτων. Δεν παράγουμε προϊόντα. Δεν πουλάμε προϊόντα, δεν φέρνουμε στην Ελλάδα. Εάν δεν μπορέσουμε, δηλαδή αν αύριο το πρωί κοπεί το μισό χρέος,
σε 5 χρόνια να χρεοκοπήσουμε ξανά. Εντάξει, είναι μια υποτίμηση το έμα. Γι' αυτό σου κάνω. Αυτό είναι. Πάντως το έλλειμμα έχει μηδενιστεί, Φίδε. Το έλλειμμα έχει μηδενιστεί επειδή καρατσεκουρώνουμε τον κόσμο στη φορολογία. Νομίζω ότι δεν είναι τα πράγματα. Για νορμάλ μιλάω. Δεν είναι τόσο απόλυτα γραμμικά. Δηλαδή η φορολογία προφανώς είναι δυσβάστα και είναι έκτρομα αυτό που μας έχουν αναγκάσει να κάνουμε, να πληρώνουν τόσο πολλά λεφτά και ο κόσμος, ακόμα και αν δεν έχει εισόδημα, αλλά ακόμα και επιχειρήσεις που έχουν εισόδημα είναι εξωπραγματικό αυτό που πληρώνουν. Δεν έχει νόημα μετά από ένα σημείο. Παρ' όλα αυτά, δεν είμαι σίγουρος ότι είμαστε καταδικασμένοι κάθε χρόνο να γίνει και χειρότερα τα πράγματα. Πριν από ένα χρόνο, όλοι λέγανε ότι θα πέσει έξω το πρόγραμμα και το τρίτο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα δεν έπεσε έξω. Και ίσα-ίσα φαίνεται να εφαρμόζεται μεν, αλλά με συνεχείς μάχες. Γι' αυτό και για πραγματεύσεις δεν έληξε μέσα σε ένα μήνα ή δυο, τράβηξε τόσο πολύ. Και υπήρχαν συγκεκριμένες αντιπαραθέσεις, οι οποίες δεν ήταν μάλιστα αυτή τη φορά από τη μια πλευρά η Ελλάδα, την άλλη υπόλοιπη. Ήταν πιο σύνθετο το πράγμα. Όλο αυτό νομίζω ότι είναι λίγο πιο σύνθετο τελικά από ό,τι αντιμετωπίζουμε. Και δεν αποκλείεται να βγαίνει αυτό το πράγμα. Τι είναι ο φίλο μου ότι εφαρμόζεται. Εφαρμόζεται ένα πρόγραμμα. Εφαρμόζεται ένα πρόγραμμα, αλλά δεν εφαρμόζεται όμως. Εφαρμόζεται ένα πρόγραμμα το οποίο στηρίζεται στην σκληρή φορολογία. Δεν εφαρμόζεται ένα πρόγραμμα το οποίο στηρίζεται σε ελάφρυνση εκείνων που μπορούν και πρέπει να ελαφρυνθούν. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν πραγματιστικές μάχες όμως. Ναι, εγώ δεν βλέπω μάχες, βλέπω φοροείσπραξη. Αυτή τη φοροείσπραξη την έκανε και η κυβέρνηση του πρώτου μνημονίου και του δεύτερου και του τρίτου. Άρα δεν βλέπω να αλλάξει συνταγή, φίλο μου. Δεν βλέπω να αλλάξει καμιά συνταγή τώρα. Άρα εφαρμογή τη φοροείσπραξη για να βγούμε από τα μνημόνια. Αυτό λένε και οι τωρινοί και οι περσινοί και οι προπέρσινοι. Μπορεί να βγαίνει, εννοείς ότι μπορεί να βγαίνει με τα πλεονάσματα της τάξης του 3,5% που έχουμε. Δεν ξέρουμε ακόμα. Για 5 χρόνια προς το παρόν. Θα δούμε ποια θα είναι η τελική ρύθμιση που θα υπάρξει. Για ποιο θέμα? Για το θέμα των πλεονασμάτων. Θα δούμε ποια θα είναι η αναδιάρθρωση του χρέους που θα γίνει. Δεν έχει κλείσει. Έχουν περιγραφεί πολύ ανδρομερώς κάποια πράγματα. Θα τα δούμε στο τέλος του προγράμματος. Επίσης δεν ξέρουμε καλά-καλά. Η ρύθμιση για κούρεμα δεν έχει πει. Όχι, δεν είπα για κούρεμα. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να ρυθμιστεί το χρέος όμως. Εννοείς ότι μπορεί να αναθεωρηθεί ακόμη και το πλεόνασμα, το ύψος των πλεονασμάτων. Μπορεί να τα τεθούν και αργότερα. Αν τα τεθούν και αργότερα κάποιες αποπληρωμές, θα μειωθούν και οι στόχοι. Αυτό λέω. Επίσης δεν ξέρουμε ακόμα καλά-καλά αν θα συνεχίσει το δούμε του στο πρόγραμμα. Ή όλα αυτά είναι ανοιχτά. Ακόμα δεν ξέρουμε ποιοι θα είναι οι πολιτικοί. Δεν το παρακαλάμε εμείς να μείνει, δεν το παρακαλάμε να μείνει. Η προσωπική μου άποψη δεν έχει σημασία και σίγουρα υπάρχουν και καλές και κακές πλευρές. Το δούμε του πάντα θέλει πιο σκληρά μέτρα. Πολλές φορές είναι δογματικά νεοφιλελεύθερο, αιμονικά νεοφιλελεύθερο μάλλον. Απ' την άλλη όμως πιέζει για το χρέος. Το τι θα γίνει το δούμε στη συνέχεια. Μέχρι στιγμής όμως περνάνε τα μέτρα του και όχι οι πιέσεις του για το χρέος. Δηλαδή είναι lose-lose, παρότι ο όρος είναι διαφορετικός. Και τα δύο. Γιατί ήθελε μέτρα με καθαρή δημοσιονομική επίδραση, τελικά υπήρξαν μέτρα και αντίμετρα. Αν το πρόγραμμα συνεχίσει να πέφτει μέσα όπως πέφτει έως τώρα, θα υπάρξουν και τα δύο. Αντίμετρα, τώρα έχω ξεχάσει. Θα δούμε. Υπάρχουν. Να θυμίσω γιατί. Να ολοκληρώσω μόνο κάτι θα ήθελα. Νομίζω ότι στην παρούσα φάση η κυβέρνηση έχει αποφασίσει ότι θα εφαρμόσει παρόλο τις πραγματικές μάχες που τα κάνει, οι οποίες δεν είναι πολλές και έχει δίκιο ο κ. Μπαζαλιάς, να εφαρμόσει το πρόγραμμα για να τελειώνει με αυτό. Γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός μίλησε πρόσφατα για αλλαγές στην πολιτική μετά στον προϋπολογισμό του 19. Νομίζω λοιπόν ότι και στη ΔΕΘ δεν θα υπάρχει, δεν θα είναι γεμάτα το καλάθι του Πρωθυπουργού που λέμε. Θα είναι πολύ περιορισμένες οι παρεμβάσεις που θα ανακοινώσει. Ωστόσο, αυτό το ξαναλέω, δεν σημαίνει ότι όλα είναι μαύρα. Πριν από ένα χρόνο δεν λέγαμε μόνο αν θα πέσει μέσα ή όχι το πρόγραμμα, λέγαμε ότι θα υπάρξει ύφεση στην οικονομία. Δεν υπάρχει ύφεση στην οικονομία. Στη ζωή του είναι απολύτω υπάρχει. Είναι σημαντικό όμως να καταγράφουμε πρώτα ότι έχει πάει πάρα πολύ καλά ο τουρισμός. Ναι, αυτό που δεν πρέπει να το δει. Καταγράψουμε αυτό. Φύστε τώρα, περί τουρισμού δεν τα καταλαβαίνω αυτά. Ο τουρισμός θα πήγαινε. Μα φίβο μου, σε παρακαλώ, μην επικαλείς σε πράγματα τα οποία είναι οφθαλμοφανώς μη σωστά. Ο τουρισμός πάει καλά επειδή τριγύρω γίνονται πόλεμοι. Αν αύριο το πρωί δεν γίνονται πόλεμοι τριγύρω, θα πάει δυστυχώς όχι τόσο καλά. Ελάτε τώρα. Και το καλά είναι πολύ σχετικό. Ναι, ναι, ναι. Σε σχέση με το συνάλλημα που είναι. Είναι πάρα τώρα πολύ άσχημη έτσι κι αλλιώς. Δεν χρειάζεται να δραματοποιούμε περαιτέρω εμείς. Όχι, δεν δραματοποιούμε καθόλου περαιτέρω. Ερώτηση θέλω να σου κάνω, επειδή καταλαβαίνω τον τρόπο με τον οποίο τοποθετείς τα πράγματα. Εάν και εγώ ήταν κάθε μέρα η Αθήνα, θα επιτύχανε κανένα πρόγραμμα.
Αυτό το πρόγραμμα που μιλάμε η τώρα. Η πολιτική σταθερότητα είναι θετική. Δεν είναι. Λέω, εάν και εγώ ήταν κάθε μέρα η Αθήνα, το πρόγραμμα θα επετύχανε. Προφανώς όχι. Γιατί και εγώ ήταν πριν. Επειδή υπήρχαν διαδηλώσεις προηγουμένως, δεν πετύχανε το πρόγραμμα. Ακούστε, οι διαδηλώσεις δεν ήταν απλά μαζευόμαστε καμιά τριανταρέα και φωνάζαμε. Ξέρεις πολύ καλά και εσύ και εγώ. Ναι. Εγώ, ο οποίος έκανα κόντρα στο πρώτο το μνημόνιο, έμπρακτη, όχι στα λόγια, ότι εάν υπήρχε μία πλάτη στο πρώτο μνημόνιο από την αντιπολίτευση, θα εφήρμοζε φορομπηκτική πολιτική και θα τελείωνε το 2014. Εάν υπήρχε μία πλάτη στο δεύτερο μνημόνιο, θα εφήρμοζε φορομπηκτική πολιτική και θα τελείωνε το 2016. Και αν γίνει πλάτη που γίνεται σε ένα βαθμό, όχι απολύτως, στο τρίτο μνημόνιο από την αντιπολίτευση, θα τελειώσει εφαρμοζόμενο φορομπηκτικά το πρόγραμμα. Περί αυτού πρόκειται. Οι άνθρωποι, όλοι αυτοί που μας κυβερνούν, λένε ψέματα και εφαρμόζουν τη σκληρή αλήθεια μετά. Αυτό κάνουν. Φίβε, θες να πεις όλοι πώς θες κάτι. Τα έχουμε βάλει όλα στο κουβάτα να κατέβουμε. Καλά και καλά μνημόνια εδώ. Σαν τις καλές και καλές βόμβες. Έλατε. Συγγνώμη, δεν είπα καλά και κακά μνημόνια. Είπα ότι υπάρχει. Για μένα το λέει, για μένα το λέει. Όχι, ούτε για σένα. Αυτό τελειώσει. Θα το ξαναπώ ολόκληρο. Μνημόνια είναι κακά έτσι κι αλλιώς. Από ένα χρόνο βλέπαμε μια μαύρη κατάσταση η οποία θα είναι πιο μαύρη. Αυτή τη στιγμή δεν λέει κανείς ότι είναι καλή κατάσταση. Στο Χαλάνδρι έχεις πάει καμιά βόλτα. Ορίστε. Ήμουνα χτες, έχεις πάει καμιά βόλτα. Όλα τα μαγαζιά στην πλατεία έχουν κλείσει. Στο Χαλάνδρι σου λέω, δεν σου λέω στο κέντρο. Δεν νομίζω ότι ήταν ανοιχτά μέχρι πριν από ένα χρόνο. Δεν ήταν από ένα χρόνο. Ήταν όλοι οι δρόμοι σφίζαν από εμπορική κίνηση. Τι λέτε τώρα, πριν από τρεις μήνες κλείσανε τα κεντρικά μαγαζιά στο Χαλάνδρι. Εγώ λέω ότι μπορούμε να είμαστε πρόχειροι δημοσιογράφοι, αλλά πρέπει όμως να βλέπουμε και τα νούμερα. Όταν υπάρχει. Δηλαδή, εγώ τα βλέπω που τα βλέπα κλειστά προχτές. Το Σάββατο το βράδυ. Και τα νούμερα απέναντι που λένε, όλα τα μαγαζιά δεν έβλεπα καλά, λες. Εγώ ξέρω πάντως και επιχειρηματίες που λένε ότι πάνε πολύ καλύτερα. Και κάνουν επενδύσεις. Να σου πω κάτι. Υπάρχουν επιχειρηματίες που έχουν κάνει την κρίση ευκαιρία. Να σου πω κάτι. Και είναι απολύτως νόμιμοι και πληρώνουν και τη φορολογία τους. Υπάρχουν επιχειρηματίες που έχουν κάνει την κρίση ευκαιρία και βγάζουν λεφτά από τη φτώχεια του λαού. Άρα πιστεύετε ότι θα υπάρξει ύφεση στο τέλος του χρόνου. Αυτό μου λέτε. Το πιστεύετε αυτό. Δεν βλέπω ότι θα βελτιωθεί το μέσο βιωτικό επίπεδο. Όχι, δεν θα υπάρξει ύφεση. Δεν θα υπάρξει ύφεση. Δεν είναι ουσιαστικό. Δεν είναι το αν θα επιτευχθούν οι στόχοι. Κύριε Παπαδουλιά, σας παρακαλώ, αφήστε να λοιπόν, γιατί και εγώ θα μπορούσα να σου πω ότι ο αρχικός στόχος για 2,8% ανάπτυξη έχει αναθεωρηθεί. Και δεν ξέρουμε αν θα είναι, ας πούμε, στο 1,8, θα είναι στο 2, θα είναι στο 1,5. Μπορεί να είναι στο 2. Και παρότι πήγε καλά και ο τουρισμός. Μπορεί η επόμενη χρονιά να είναι καλή όμως. Δεν διαφωνώ. Υπήρχε το εξάμεινο διαπραγμάτευσης. Παρ' όλα αυτά. Λέω εγώ το εξής, ότι λέγαμε προηγουμένως ότι δεν πρέπει να είμαστε πρόχειροι δημοσιογράφοι και δεν πρέπει να περιγράφουμε με χρώματα τα οποία δεν αντιστοιχούν στην πραγματικότητα κάτι. Η πραγματικότητα είναι πάρα πολύ άσχημη, αλλά πρέπει να καταγράψουμε ότι υπάρχουν διαφορετικοί μακροοικονομικοί δείκτες. Εγώ δεν κοιτάζω τους δείκτες. Οφείλουμε να το κάνουμε. Τη ζωή μου, όχι. Βεβαίως και αυτό είναι. Και αν έχω δουλειά, αμπουλάω φύλλα. Λοιπόν, τι να πληρώσω. Να θυμίσω κάτι. Υπήρχε μια αμερικανική ταινία πριν από αρκετά χρόνια, Η Μέρα της Μαρμότας. Τη θυμάστε? Πρωταγωνιστής ζούσε καθημερινά την ίδια κατάσταση. Ξύπναγε και ζούσε την ίδια μέρα σε επανάληψη. Αν κάποιος παρακολουθήσει το 10 με το 17, θα δει ότι ημερομηνίες, ορόσημα, δείκτες, εκτιμήσεις και προβλέψεις έχουν μια απίστευτη ομοιότητα. Είτε με μανδύα Γιώργου Παπανδρέου, είτε με σακάκι Αντώνη Σαμαρά, είτε με ζιβάγκο, στο μεταμοντέρνο το λέω, Αλέξη Τσίπρα. Τι έπεσε μέσα σε όλη αυτή τη χρονική περίοδο? Ένα στοιχείο μόνο πέφτει πιστά και σταθερά μέσα. Η μεγέθυνση του χρέους, στο όνομα του οποίου έχει στενάξει και έχει ξεπουληθεί η κοινωνία. Έχει ξεπουληθεί η χώρα. Μην το βγάζουμε αυτό στην άκρη. Δεν είναι μόνο λέει, για το καλό μας το ξεπούλημα. Λοιπόν, για το καλό ξεπούλημα, για το καλό δεν έχει υπάρξει ποτέ στην ιστορία. Αυτό λένε ότι και αυτό δεν, καλά, δεν έχει υπάρξει ποτέ στην ιστορία. Και γι' αυτό στον κύριο Σόιμπλε θα φτιάξουμε και μνημείο. Έτσι. Λοιπόν, προσέχτε τώρα. Ο Σόιμπλε θα του φτιάξουμε μνημείο. Θα έρθει η ώρα του, δεν ξέρω πότε. Mm. Αλλά πώς θα είναι το μνημείο. Παρθενώνα να το κάνουμε. Το κρίσιμο λοιπόν δεν είναι τώρα αν θα είναι μηδενική η ανάπτυξη ή αν θα πέσει λίγο μέσα στην πρόβλεψη. Να θυμίσω τα λόγια του Αλέξη Τσίπρα όταν ο Σαμαράς καμάρωνε για το πλεώνασμα. Ότι είναι ματωμένο πλεώνασμα από το αίμα της κοινωνίας. Γιατί σήμερα είναι διαφορετικό το πλεώνασμα? Και γιατί αύριο θα είναι πολύ διαφορετικό? Δεν είναι τα πράγματα μαύρα σήμερα? Πώς είναι? Πήγανε καθόλου καλύτερα για ποιον? Σε ποιο πεδίο, σε ποια βάση και ποια είναι η πρόβλεψη? Ακόμα και το Δούνου του ανακάλυψε πιεζόμενο από το Σόιμπλε καινούριο όρο ειδικής σχέσης, γιατί υπερθεμάτιζε.
Να θυμίσω ότι έλεγε ο Τσίπρας πριν από μήνες ελάχιστος, πριν το τελευταίο Eurogroup. Ποια ήταν τα μεγάλα ορόσημα που θα βγάζανε τη χώρα από το διέξοδο σε αυτή τη φάση. Ήταν η ποσοτική χαλάρωση, έτσι, και ήταν και η ρύθμιση για το χρέος. Ούτε το ένα ήρθε ούτε το άλλο, το ξεχάσαμε. Σε μία νύχτα το αφήγημα άλλαξε. Με την ίδια όμως στοχοπροσιλωμένη πίστη που παραπλανεί, έτσι, είναι... Αυτό πρέπει να το αναγνωρίζουμε. Είναι εξαιρετικοί στο να αλλάζουν από τη μια μέρα στην άλλη σακάκι και να πείθουν με μια απίστευτη το μαεστρία τον κόσμο. Προφανώς. Το η πραγματικότητα του διαψεύδει όμως. Η ποσοτική χαλάρωση ξεχάστηκε. Τώρα προσέξτε, είναι το τέλος του προγράμματος. Είναι ο καινούριος μεγαλεπίβολος στόχος. Που με βάση κανένα οικονομικό δεδομένο δεν προκύπτει τέλος του προγράμματος. Ποιο είναι το οικονομικό δεδομένο από το οποίο δεν προκύπτει? Ούτε από το χρέος, από την πορεία του, ούτε από τη ρύθμιση που πήραμε, ούτε από τα πλεονάσματα που μας ζητάνε, ούτε από τα νούμερα που βγαίνουν. Μα τα πλεονάσματα έχουμε αλλάξει. Δεν βγαίνουν, όχι. Το 3,5% ισχύει. Τα αντίμετρα. Μα έχουμε πετύχει ήδη 3,5%. Τα αντίμετρα θα εφαρμοστούν. Εάν και όπως και αν βγουν τα πλεονάσματα και τα νούμερα. Το έχουμε πετύχει. Δεν το έχουμε πετύχει. Πετύχαμε 4,2, ενώ ήταν 3,5%. Το 19 και το 20. Μιλάμε για μια χώρα που η φορολογική αφέμαξη έχει μειώσει δραματικά το εισόδημα και θα το μειώσει ακόμα περισσότερο το 19 και το 20. Άρα η ίσπραξη εσόδων είναι αντιστρόφως ανάλογη. Δεν θα έχεις την ίδια ευκολία στο να αφαιμάξεις την κοινωνία άλλο. Τελειώνουν τα αποθεματικά. Θυμάστε πριν ένα χρόνο που λέγαμε ότι δεν πετύχει, ότι θα βγει έξω το πρόγραμμα από τους στόχους του. Το θυμάστε? Βεβαίως. Έγινε αυτό. Αυτό το θεωρείτε καλό ή κακό? Εσείς θα μου πείτε. Είναι καλό αυτό? Με βάση την πορεία των μνημονίων τα τελευταία χρόνια, η επίτευξη των στόχων δεν σημαίνει ότι πάμε καλά. Δεν σημαίνει ότι πάμε κακά. Υπάρχει πολλή κουβέντα να κάνουμε για αυτό, για τους στόχους, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Το ότι πέφτουμε μέσα στους στόχους. Και το κακό, αν θα το κρίνουμε από τα νούμερα, θα το κρίνουμε από την κοινωνία. Είστε βέβαιος ότι δεν θα υπάρξει 2% ανάπτυξη στο τέλος του χρόνου? Η κοινωνία σήμερα, αγαπητές συνάδελφε, είναι σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήταν πριν 2 χρόνια. Αυτόματα μπορεί να γίνει καλύτερα η κοινωνία. Αυτός είναι ο καλύτερος δείκτης. Και ρωτάω εγώ, είναι αυτόματα θα γίνει καλύτερα η κοινωνία? Γίνεται άμεσα. Εάν με συγκεκριμένες πολιτικές, οι πολιτικές παραγωγές όταν κοινωνία, υπάρχει οικονομική... Όχι οι δείκτες. Η πολιτική αυτή τη στιγμή είναι στοχευμένη σταθερά σε αυτό που ήταν στοχευμένη και η πολιτική Σαμαρά και η πολιτική Παπανδρέου. Η μνημονιακή πολιτική δεν προσπαθεί να απεμπλέξει τη χώρα από το πρόβλημα, προσπαθεί να την βάλει περισσότερο στο πρόβλημα. Περισσότερο στο λιγότερο. Για να υφαρπαχθεί οτιδήποτε υπάρχει ως πλούτος στη χώρα, να γίνουμε χρήστες του τόπου μας και να η χώρα να περάσει και η επιχείρηση. Και όποιος δημόσιος πλούτος να περάσει σε ξένα χέρια. Είμαστε απικία και αυτό πάει να σφραγιστεί με την επιτυχία του προγράμματος και την περήφανη νίκη αυτής της κυβέρνησης. Αυτό πολιτικά το εκτιμάει κάποιος? Το εκτιμάμε ή οι δείκτες από μόνοι τους μας λένε ότι πάμε καλύτερα? Χρησιμοποιείτε χαρακτηρισμούς οι οποίοι δεν καταλαβαίνω πώς αντιστοιχούν στη σχέση με την πραγματικότητα. Τι σημαίνει απικία, να συζητήσουμε πολιτικά, τι σημαίνει απικία? Να συζητήσουμε τι σημαίνει απικία. Και να συζητήσουμε και πώς μπορούμε να βγούμε από αυτή την κατάσταση στην οποία ζούμε τώρα. Γιατί δεν ξέρω, υπάρχει κάποιος τρόπος να βγούμε, ο οποίος είναι εύκολος ή μαγικός? Είναι κάτι που ο κόσμος. Κάντε ωραίο διάλογο, αλλά το διατάφτα, κύριε Σιάχο, το διατάφτα είναι, επιτρέψτε μου να το επαναλάβω και στο Φίβο, το νεότερο. Ότι ο δρόμος που μας υπέδειξαν όλες οι μέχρι τώρα κυβερνήσεις μας για να βγούμε από το πρόβλημα είναι να εφαρμόσουμε το επαχθές μνημόνιο σε βάρος του λαού. Αυτό είπαν και οι πριν, αυτό λένε και οι τώρα και ουδείς μας έχει δείξει παρά μόνον μειοψηφίες της πολιτικής που δεν συγκεντρώνουν την αποδοχή ευρύτα των ακροατηρίων, δεν μας έχει δείξει άλλο δρόμο. Ή θα φύγετε από το ευρώ ή μέσα στο ευρώ θα εφαρμόσετε αυτό. Αυτό είπε και η κυβέρνηση του πρώτου μνημονίου, αυτό είπε και η κυβέρνηση του δεύτερου, αυτό λέει και η τρίτη. Δεν κατάλαβα από πού και ως πού το να πετυχαίνω στόχους σημαίνει ότι κάνω ευτυχισμένο τον ελληνικό λαό. Δεν τον κάνω. Τον καταστρέφω για να πετύχω τους λογιστικούς στόχους, κύριε Φίβο. Έτσι είναι. Είναι αυτό τώρα. Κοιτάξτε, δεν έπεφταν μέσα οι στόχοι στα προηγούμενα, διότι η σημερινή κυβέρνηση ως αντιπολίτευση έκαιγε τη χώρα. Πόσο χαμήλωσαν οι στόχοι εννοώ? Πόσο χαμήλωσαν οι στόχοι? Οι στόχοι δεν χαμήλωσαν. Λέω ότι το πρώτο μνημόνιο, να μην το ξεχνάμε αυτό, κύριε Φίβο μου, ότι το πρώτο μνημόνιο, το κακό, το κάκιστο, θα έβγαζε τη χώρα από το μνημόνιο πετυχαίνοντας τους στόχους εάν είχε μια πλάτη αντιπολίτευση. Δεν την είχε. Το δεύτερο το ίδιο. Εάν δεν γινόταν εκλογία των πρώτων δημοκρατίας και με πλάτη αντιπολίτευση. Και τώρα το ίδιο. Αλλά τώρα Φίβο μου την πλάτη την έχει η κυβέρνηση. Διότι καμία αντιπολίτευση δεν λέει στον κόσμο μην πληρώνεις έμφυα και καμία αντιπολίτευση δεν πηγαίνει. Δεν είμαι υπέρ της αντιπολίτευσης που δεν τα κάνει αυτά. Έτσι. Το λέω αντικειμενικά. Καμία αντιπολίτευση δεν λέει μην πληρώνετε έμφυα.
και θα τα δώσουμε στα ορφανοτροφία. Και καμία δεν κατεβάζει τον κόσμο στο Σύνταγμα να σπάει πλάκες. Μπορεί να είναι. Πολιτικά... Όχι, να τελειώσω το θέλω. Μπορεί να είναι σωστό αυτό που κάνει η αντιπολίτευση σήμερα στα πλαίσια της μνημονιακής πολιτικής που την εφαρμόζουν πια και οι κυβερνώντες και οι αντιπολιτευόμενοι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι θέμα πολιτικής ηγεμονίας. Όχι, είναι αφήστε τώρα, αφήστε τώρα τα θέματα της ηγεμονίας. Μιλάμε για πολιτική υποταγή. Του στόχου που πετυχαίνει είτε όταν βγαίνει και του πετυχαίνει μόνο σου. Είτε όταν μένεις και τους πετυχαίνεις όπως σου λένε. Αυτό κάνουμε τώρα. Τους πετυχαίνουμε όπως μας λένε. Αυτό κάνουμε. Αυτή η θεραπεύτευση είναι ακριβώς να απορρίτεται από τον κόσμο. Δίνουμε εξετάσεις ή άλοθη σε πολιτική. Έλατε. Εγώ λέω... Εξετάσεις ή άλοθη δίνουμε. Εγώ λέω ότι δεν... Γιατί εγώ νομίζω γίνεται το δεύτερο. Όποιες κάνει αυτές τις πολιτικές. Εμείς πολλές φορές διαμορφώνουμε το κλίμα. Ναι, ναι, ναι. Ο κόσμος όμως αυτή τη στιγμή δεν έχει καταδικάσει με τον τρόπο που μερισμένοι από εμάς καταδικάζουμε την κυβέρνηση. Έχει δώσει ένα τράτο χρόνου. Να το πω, γιατί αυτό, εγώ εκεί καταλήγω. Εγώ δεν θέλω να ωραιοποιήσω κάποια κατάσταση. Εγώ δεν θέλω όμως να περιγράψω. Τώρα δεν υπάρχει λόγος να τσακωνόμαστε. Την ωραιοποιήσω όμως, αγαπητέ μου. Όχι, δεν την ωραιοποιώ. Ο κόσμος στο πρώτο μνημόνιο, κύριε Φίβο, που είσαι νέος, ακούστε, στο πρώτο μνημόνιο, αφού το πήρε το Μάρτιο, μετά το Νοέμβριο κέρδισε εκλογές. Ο ίδιος. Κακός, αλλά τις κέρδισε. Πριν εφαρμοστεί όμως. Όχι, κάνεις λάθος. Κάνεις λάθος. Κάνεις λάθος. Λέω ότι ο κόσμος δίνει ανοχή. Ή φτάνει σε ένα σημείο που δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο, αλλά οι πολιτικοί κυβερνούν. Δεν κυβερνάει ο κόσμος από το Περιστέρι. Με την ψήφο το επιλέγει η πολιτική. Βεβαίως, βεβαίως. Αλλά οι πολιτικοί κυβερνούν για 4 χρόνια, δεν κυβερνάει ο κόσμος. Αλλά υπάρχει ένα ζητηματάκι. Με συγχωρείτε. Επειδή νομίζω τα κάναμε όλα ένα πακέτο. Καταρχήν, εγώ δεν κατάλαβα γιατί έπρεπε να μπούμε σε μνημόνιο. Και δεν καταλαβαίνω γιατί υπάρχουν καλά μνημόνια, καλύτερα μνημόνια ή μνημόνια. Αυτά είναι. Αυτά είναι προσπάθειες και επιδιώξεις να αιτιολογήσουμε γιατί ο ένας το έκανε εμπροστοβαρές και ο άλλος το έκανε όπισθοβαρές. Δεν άκουσα μνημόνιο είναι το ένα, μνημόνιο και το άλλο. Καλά μνημόνια δεν είπε κανείς εδώ πέρα. Στο τραπέζι μας εδώ κανείς. Πώς εγώ το κατάλαβα τόσο τώρα. Κακώς το κατάλαβα. Ότι έφερε το μνημόνιο αυτό, μας έβγαλε από την ύφεση κτλ. Όχι, όχι, δεν είπε. Υπάρχει αυτή τη στιγμή χώρα όπου έχει μπει το IMF, με συγχωρείτε, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και υπάρχει προοπτική για αυτή τη χώρα. Γιατί στη Ρωσία όταν μπήκε είχαμε νεκρούς. Απλώς εκεί ήταν πολύς ο κόσμος. Και δεν του σκότωσε ο Στάλιν. Είστε σίγουρος ότι θα μείνει. Του σκότωσε το IMF. Μέχρι το τέλος του προγράμματος. Είστε απολύτως σίγουροι. Εγώ κοίταξε να σου πω κάτι. Επειδή διαβάζω προσεκτικά τους αριθμούς και διαβάζω και προσεκτικά τις πολιτικές εκτιμήσεις από χρόνια, στέκουμε σε μια κουβέντα του αείμνηστου Γεωργίου Παπανδρέου, όχι του Γεωργάκη, του Γεωργίου Παπανδρέου, ότι ευημερούν οι αριθμοί. Και επειδή είμαι λίγο άνθρωπος της στατιστικής. Λόγω προέλευσης σπουδών, έτσι. Μπορώ να βλέπω μερικά πράγματα παραπέρα. Ο Ευκλήδης ο Τσαχαλώτος είναι ένας πολύ καλός επιστήμονας. Και το παλεύει ο άνθρωπος με τους αριθμούς. Δεν του βγαίνουνε κι αυτού. Δεν του βγαίνουνε. Όταν λέω δεν του βγαίνουνε, δεν του βγαίνουνε. Άρα τελειώσαμε. Υπάρχουν δύο χρόνια ακόμα μπροστά μου. Τέσσερα να έχουμε. Δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι ότι οι συντάξεις, αγαπητέ μου, και η προσωπική διαφορά δεν θα κοπούνε φέτος. Θα κοπούνε του χρόνου. Αυτά που κοπήκανε τώρα είναι ο Κατρούγκαλος. Αυτά που θα κοπούνε μετά είναι Βελκουλέσκου. Μάλιστα. Το καταλαβαίνεις. Το 19 είναι όχι του χρόνου και θα υπάρχουν ισόπως αντίμετρα. Με συγχωρείς τώρα, επειδή με διορθώνεις και σε ευχαριστώ πάρα πολύ, υπάρχει ένα ζήτημα. Αυτή τη στιγμή το αφορολόγητο που έχει μειωθεί δύο φορές και δεν έχει πάρει καμπάρι ο κόσμος, γιατί παίρνοντας λιγότερα λεφτά πληρώνει μεγαλύτερους φόρους, υπάρχει ένα θέμα αφορολόγητου. Το οποίο μειώνεται ακόμη περισσότερο. Και ένας υπουργός οικονομικών. Ο οποίος έχει αριστερές καταβολές, δεν αμφισβητώ ότι ο Τσαχαλώτος είναι μαρξιστής, αλλά αυτό το πρόγραμμα δεν μπορεί να το διαχειριστεί μαρξιστής, μόνο αν έχει δεξιά αντίληψη για αυτά. Οπότε καλύτερα να το διαχειριστούν οι νεοφιλελεύθεροι. Όχι, δεν λέω αυτό. Λέω να μην υπάρχει καθόλου αυτό το πρόγραμμα. Πώς να μην υπάρχει. Θα σου αυτό. Πω γιατί. Είναι μαγεία. Διότι δεν είναι μαγεία, ξέρω με φίλο μου, γιατί επειδή καταλαβαίνω είσαι ένας νέος με κέφι, με αυτό κτλ. Παρερχόμεθα. Υπάρχει ένα ζήτημα. Εάν διαβάσει ακόμα και το άρθρο του παλιού λογογράφου του κυρίου Τσίπρα. Του κυρίου πώς λέγεται, του Παύλου, αυτό που ήταν στον Παπαδόπουλο. Ο οποίος έχει γράψει ένα καταπληκτικό άρθρο, ο οποίος ωραιοποιεί κάποιες καταστάσεις, αλλά ταχώνει και στον Καραμαλή. Έτσι. Το ξεκίνημα της ιστορίας, δεν διάβασε, το έχει πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Δεν ήταν λογογράφος. Καλά, ας ρωτηθεί ο κύριος Μιχόπουλος που τον αντικατέστησε. Εγώ τώρα ξέρω, είμαι τη δουλειά τώρα. Λοιπόν, αν δεν θα διαφωνήσω με τον οποίο γράφει του λόγου του Τσίπρα, δεν νοιάζει. Εγώ δεν του ακούω έτσι αλλιώ. Του διαβάζω.
Υπάρχει δεν είμαι ακροατής, είμαι αναγνώστης. Λέω λοιπόν πολύ απλά ότι τα πράγματα απλώς δώσανε μία ανάσα στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ για ένα χρόνο. Ακριβώς. Όχι για κανέναν άλλο λόγο, αλλά για ποιον. Για να τελειώσουν τα, πώς το λένε, αυτά που είχαν αναλάβει τα γραμμάτια. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω τώρα, θα μιλάμε για δείκτες ή ότι το λιμάνι του Πειραιά, η διοίκηση του μετακόμισε στο Πεκίνο. Με συγχωρείτε, άσε να τελειώσω. Δεύτερον, πάμε να εξηγειάνουμε τον ΟΑΕΣΤ και μεθαύριο έρχεται ο κύριος Μακρόν, ο οποίος είναι ένας τραπεζίτης ο άνθρωπος. Ξαφνικά ο ΣΥΡΙΖΑ Γαλλία στους τραπεζίτες. Δεν θα έχουμε σχέση με τη Γαλλία, δηλαδή. Βεβαίως θα έχουμε, αλλά δεν πάει να είναι τραπεζίτη. Πολιτικά μιλάω εγώ. Με συγχωρείς και με την Εστονία πρέπει να έχουμε, την παίρνουμε δανεικά, αλλά θα την κρίνουμε για αυτό που κάνει, εκτός αν έχει διαφωνία. Υπάρχει ένα θέμα λοιπόν. Υπάρχει ένα ζήτημα. Ο κύριος Μακρόν έρχεται εδώ, όπως και ο κύριος Ολάντι είχε έρθει και πήρε σιδηροδρόμους, δεν ξέρω τι πήρε. Ο κύριος Μακρόν έρχεται για δύο πράγματα. Για τις μεταφορές και για το νερό και την αποχέτευση στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει. Τι να συζητήσουμε τώρα για τους δείκτες και την ύφεση. Θα συζητήσουμε αν θέλουμε αμέσως μετά το διάλειμμα.